Η ώρα της ευθύνης και της δημοκρατίας έφτασε. Καλό είναι τώρα να σιγήσουν οι σιρήνες της κινδυνολογίας και της καταστροφής. Όταν ένας λαός παίρνει το μέλλον στα χέρια του, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Ας προσέλθουμε λοιπόν όλοι στις κάλπες με ψυχραιμία και ας αποφασίσουμε την επιλογή μας ζυγίζοντας τα επιχειρήματα και όχι τους αφορισμούς. Χθες είχαμε ένα γεγονός βαρύνουσας πολιτικής σημασίας. Είδε το φως της δημοσιότητας η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία. Έκθεση που αποτελεί μια μεγάλη δικαίωση για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς επιβεβαιώνει το αυτονόητο, δηλαδή ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ο μόνος τρόπος, λένε οι ίδιοι, για να καταστεί βιώσιμο το χρέος και να ανοίξει ο δρόμος στην ανάκαμψη, είναι να κουρευτεί κατά 30% και να δοθεί 20ετής περίοδος χάριτος. Όπου αυτή η θέση δεν παρουσιάστηκε ποτέ από την πλευρά των δανειστών στην ελληνική κυβέρνηση 5 μήνες τώρα που διαπραγματευόμαστε. Έλειπε και από την τελική πρόταση των θεσμών που την Κυριακή καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει ο ελληνικός λαός. Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δικαιώνει την επιλογή μας να μην αποδεχτούμε μια συμφωνία που παρακάμπτει αυτό το μείζον ζήτημα του χρέους. Με δύο λόγια, ο βασικός εμπνευστής του μνημονίου έρχεται τώρα και επιβεβαιώνει την ορθότητα της εκτίμησής μας ότι η πρόταση που μας δίνεται δεν οδηγεί σε βιώσιμη έξοδο από την κρίση. Ας το καταλάβουμε λοιπόν όλοι. Την Κυριακή δεν κρίνεται η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη. Αυτό που κρίνεται είναι αν υπό το κράτος εκβιασμών θα αποδεχθούμε τη συνέχιση μιας πολιτικής το αδιέξοδο της οποίας ομολογούν τώρα και οι ίδιοι οι εμπνευστές της. Την Κυριακή κρίνεται αν θα συνενέσουμε στον αργό θάνατο της οικονομίας και στην εξαθλίωση της κοινωνίας. Αν θα αποδεχθούμε να κόψουμε κι άλλο τις συντάξεις ώστε από το υστέρημα των συνταξιούχων να ξεπληρώνουμε ένα μη βιώσιμο χρέος. Ή, αν με αποφασιστικότητα, ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη προκειμένου να πετύχουμε μια συμφωνία που θα δώσει οριστικά τέλος στην πενταετία της καταστροφής. Ελληνίδες και Έλληνες, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, πρέπει όλοι και όλες να επιδείξουμε υπευθυνότητα, να σεβαστούμε τις αντίθετες απόψεις και ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε το κοινό μας αύριο, το κοινό μας μέλλον. Ό,τι και αν επιλέξουμε την Κυριακή, την Δευτέρα δεν θα έχουμε τίποτα απολύτως να μας χωρίζει. Κανείς δεν αμφισβητεί την παρουσία της χώρας στην Ευρώπη. Το όχι σε μια μη βιώσιμη συμφωνία δεν σημαίνει ρήξη με την Ευρώπη. Σημαίνει συνέχιση της διαπραγμάτευσης με καλύτερους όρους για τον ελληνικό λαό. Σας καλώ λοιπόν να πείτε όχι στα τελεσίγραφα, στους εκβιασμούς, στην εκστρατεία του φόβου. Σας καλώ όμως να πείτε όχι και στο διχασμό. Όχι σε όσους επιχειρούν να σπείρουν τον πανικό και να σας εμποδίσουν να αποφασίσετε με ψυχραιμία και ευθύνη για το δικό σας αύριο. Σας καλώ με αποφασιστικότητα να αποφασίσετε για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Για μια όρθια και περήφανη Ελλάδα σε μια δημοκρατική και αλληλέγγυα Ευρώπη.